υπάρχουν στιγμές μέσα στον χρόνο που οι συγκυρίες φέρνουν μεγαλοφίες να βρίσκονται την ίδια στιγμή στον ίδιο χώρο και να μοιράζονται τις ίδιες σκέψεις. Συνέβη και με τον Σχύλο, τον Σοφοκλή και τον Ευρυπίδη και επίσης συνέβη και στους τρεις μεγάλους κλασικούς, τον Χάιντν, τον Μότσαρτ και τον Μπετόβεν. Γιατί το λέω αυτό. Αν γυρίσουμε πίσω στον χρόνο, ακούμε την πρώτη εκτέλεση της πρώτης συμφωνίας του Μπετόβεν. Η αρχή της, που λέει ότι πρέπει να ξεκινάει στην ντο, κάθε άλλο παρά στην ντο ξεκινάει. Τι θα γίνει? Στην ντο δεν είμαστε. Πού πάει? Αλλού. Φαίνεται ότι ψάχνει να καταλήξει κάπου. Πάντως στην ντο δεν καταλήγει. Καταλήγει μετά από πολύ κόπο. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ τολμηρό για Μπετόβεν. Κάπου το έχει ακούσει. Και όντως, την ίδια εποχή 1800, ο Χάιντν γράφει την δημιουργία. Και του λέει ο Μπετόβεν, μέτρ, πόσο πολύ θα ήθελα να γράψω κι εγώ ένα τέτοιο έργο. Παρεξηγήθη ο Χάιντν, του λέει, απορώ πώς το σκέφτηκες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι μία, ότι και στην εισαγωγή της δημιουργίας, ο Χάιντν έχει μια φοβερή ιδέα. Πώς να δημιουργήσει μια χαόδη αρμονική ατμόσφαιρα, η οποία προσπαθεί να βγει μέσα από το σκοτάδι και να διαμορφώσει κάτι. Όπως και ο Μπετόβεν στην αρχή μας αφήνει σε μια ασάφεια. Είναι πολύ τολμηρή σκέψη, γιατί δεν συνέβαινε αυτό. Όταν λέγαμε ντο μίζωνα, εννοούσαμε ότι πρέπει να ξεκινήσεις στην ντο μίζωνα. Ο Χάιντν λοιπόν ξεκινάει πάλι στην ντο, τη δημιουργία, αλλά δημιουργεί επίσης μια πιο μυστικιστική ατμόσφαιρα. Ένα βιολί αναδύεται μέσα από ένα χάος και... Και αυτό, λίγο-λίγο, με τον αγώνα του, προσπαθεί να διαμορφώσει έναν κόσμο ο οποίος να είναι γνώριμος για μας, μέσα από όλες αυτές τις συγκρούσεις. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που συνήθιζε ιδιαίτερα ο Χάιντν. Πολύ προχωρημένο ήταν για αυτόν. Ωραία ζωγραφική, αλλά μήπως το άκουσε κάπου αλλού κι αυτός. Λοιπόν, όταν ο Μότσαρτ αποφάσισε να αφιερώσει στον φίλο, μέντορα και δάσκαλό του, Γιώζεφ Χάιντν, ένα έργο, σκέφτηκε να γράψει κουαρτέτο. Γιατί το κουαρτέτο ήταν η ύψιστη μορφή έκφρασης των μουσικών νοημάτων για πάρα πολλά χρόνια. Ο λόγος ήταν διότι οι άνθρωποι οι οποίοι έπαιζαν η μουσική ήτανε όλοι φίλοι, μιλούσαν μια κοινή γλώσσα και γνώριζαν τα μυστικά του να παίζεις μουσική με τους φίλους σου, ως κοινωνικό γεγονός. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή τη μορφή έκφρασης υπήρχε διάλογος, υπήρχαν αντιρρήσεις, υπήρχε η δυνατότητα να εκφράσουν όλα τα νοήματα και όλες τις τάσεις μας κάνουν να νιώθουμε ανώτεροι άνθρωποι. Γι' αυτό και λοιπόν το κουαρτέτο συνεχίζει ακόμα να αποτελεί ένα από τα ύψιστα μουσικά ιδεώδη, αν και οι άνθρωποι φαίνεται ότι έχουν χάσει τον τρόπο να βρίσκονται σε τέτοιου είδους υψηλή επαφή. Αλλά ποιο είναι το περίεργο? Ότι του αφιερώνει 6 κουαρτέτα, τα οποία θα μπορούσε να τα έχει γράψει σε 2 μήνες μέσα. Γιατί έγραφε πολύ γρήγορα ο Μότσαρτ. 3 χρόνια του πήρε να τα γράψει. Το σκέφτηκε πάρα πολύ. Και αυτό φαίνεται. Αυτό που ακούσαμε στο Χάιντν υπάρχει ήδη στο Μότσαρτ, στο τελευταίο του κουαρτέτο σε ντο, που κάθε άλλο παρά σε ντο αρχίζει. Με μαγικό τρόπο, σαν να μαζεύει στοιχεία τα οποία αιωρούνται μέσα στο σύμπαν, προσπαθεί να φτιάξει τον κόσμο από την αρχή. Προσπαθεί να αναρωτηθεί για το αν μπορεί κανείς να βγει από το σκοτάδι και η απάντηση είναι μπορεί να βγει. Με δυσκολία, αλλά βγαίνει. Και όλα αυτά τα φιλοσοφικά νοήματα εμπεριέχονται σε αυτή την πρώτη σελίδα αυτού του κουαρτέτου
που ακριβώς για αυτού του είδους την αρχική ασάφεια ονομάζεται dissonance. Τι σημαίνει dissonance? Μπορεί να πει κανείς διαφωνία ή παραφωνία. Γιατί τότε φαινόταν σαν ένα περίεργο παράφωνο μουσικό γεγονός αυτό το ακριβώς. Η προσπάθεια να βγουν από το σκοτάδι στο φως. Και κάποια στιγμή βέβαια αποδέχεται και ο Χάιντν στον πατέρα του Μότσαρτ, τον Λεοπόλδο, αφού άκουσε τα κουαρτέτα, ότι ενώπιον Θεού, σας λέω ένα. Μετά από αυτό, θεωρώ ότι ο γιος σας είναι ο μεγαλύτερος συνθέτης που έχω γνωρίσει. Θα μου πείτε τι νόημα έχουν αυτά τα λόγια τώρα. Μα η τέχνη της σύνθεσης είναι ένα μέρος του να γνωρίζεις τη διαδικασία της δημιουργίας και της τάξης. Αυτό το οποίο ίσως είναι το πολυτιμότερο αγαθό, όχι μόνο για ένα καλλιτέχνη, αλλά για κάθε άνθρωπο. Αυτή η πρώτη σελίδα, η πρώτη μαγική σελίδα, μας δίνει ακριβώς ένα δρόμο, ένα κλειδί, να νιώσουμε σιγουριά ότι από αυτά τα πράγματα τα οποία μας δημιουργούν μία αναστάτωση, μία αμφισβήτηση, ένα φόβο στην αρχή, μπορούμε να βρούμε μια δίωδο. Και κάποια στιγμή βγαίνουμε στο φως. Δηλαδή στον κόσμο που γνωρίζουμε. Στην Ντομίζωνα. Ωραίο θέμα για συζήτηση, λέει ο Μότσαρτ. Κάτι που να ξεκινάει σαν μια ονειροπόληση. Κάποια στιγμή, ένας από την παρέα λέει, αρκετά μιλάμε τώρα για υπερβατικά ζητήματα. Ας έρθουμε να πατήσουμε στη γη, να αρπάξουμε τη ζωή από τα μαλλιά. Και αρχίζει ο διάλογος, λέει ο ένας. Και το πάντα άλλος, ξέρω, τι είπες τώρα, για να τα ξαναπέσω αυτό, το κατάλαβα. Αρχίζει πλέον η διαφωνία. Συνεχίζει. Ποιο από τα δύο ζητήματα είναι πιο σοβαρό, σου λέει. Το ή το πρώτο. Εδώ σε θέλω. Thank you.
Τώρα, αρχίζει το ενδιαφέρον στη συζήτηση. Κάθε γόνιμη συζήτηση δεν μένει στο να εξετάσει το θέμα όπως το αρχίζει. Το κοιτάζει από πολλές πλευρές. Και έχει ρωτήσει και απαντήσεις. Ακριβώς αυτό συμβαίνει με το κουαρτέτο. Υπάρχουν και αυτές οι εκφράσεις που λέμε κάθε φορά. Συγγνώμη, μπορώ να επέμβω. Συγγνώμη, ήθελα να το πω και αυτό. Μια στιγμή μην ξεχάσω ή στάσου ρε παιδί μου. Σαν να λέμε η παρουσίαση των σκέψεων στο ένα πρώτο μέρος κουαρτέτου. Στο δεύτερο μέρος, πάντα έχουμε την τάση να χαλαρώνουμε. Μετά από μια έντονη συζήτηση. Και όταν χαλαρώνει κανείς, πιο εύκολα θυμάται παρά δημιουργεί καινούργιες συζητήσεις. Γι' αυτό και το δεύτερο μέρος, όπως τα περισσότερα δεύτερα μέρη, έχουν μια τάση για αναπόλυση. Πέρα από το πολύ ωραίο θέμα της αρχής, προσέξτε ότι κάποια στιγμή ρωτάει ο ένας τον άλλον, θυμάσαι. Και του λέει ο άλλος, ναι, θυμάμαι. Μουσική αστική. Ό,τι θα κάναμε εμείς μετά από κάποιες ώρες χαλάρωσης, το ίδιο λένε και οι μουσικοί. Δεν πάμε να χορέψουμε. Δεν αρχίζουμε λίγο να ξεπιαστούμε, να κάνουμε και λίγο κανένα αστείο. Και αρχίζει αυτό που λέμε μενουέτο. Το μενουέτο είναι μια σειρά χορευτικών αναπάντεχων κινήσεων.